Θα πάμε Ιταλία. Θα ξεκινήσουμε πρώτη ζωντανή σύνδεση τη σημερινή εκπομπή. Θα πάμε στην Νάπολη, θα πάμε στην Ιταλία. Εκεί το νησάκι, το Κάπρι, θεωρείται και COVID-free νησί. Έτοιμο να υποδεχθεί σύμφωνα με τους Ιταλούς εκεί τους τουρίστες. Αν και περισσότεροι βέβαια Ιταλοί φέτος, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία, θα επιλέξουν κυρίως εσωτερικούς προορισμούς. Να πάμε λίγο να συνομιλήσουμε. Συνδεόμαστε αμέσως τώρα με τον κύριο Παύλο Κυπριανού, ο οποίος είναι πρόεδρος Ελληνικής Κοινότητας Νεαπόλεως και Καμπανίας. Έναρξη εκπομπής λοιπόν σήμερα με την όμορφη Νάπολη. Να σας καλησπερίσω από την Κρήτη, κύριε Κυπριανέ. Ναι, σας ακούω. Αρκετά καλά. Φυσάει λίγο. Καλό από απόγευμα σε όλους. Καλό απόγευμα. Επίσης. Σε ποιο σημείο βρίσκεστε? Βρίσκομαι στην παραλία της Νάπολης, εδώ στο παραλιακό μέτωπο. Μπροστά στην. Δεν είναι στον κόλπο της Νάπολης. Είναι μια ηλιόλουστη μέρα σήμερα. Ναι. Τι λένε οι Ιταλοί, ετοιμάζονται, εμφανίζονται έτοιμοι να υποδεχθούν τουρίστες? Ετοιμάζονται σιγά σιγά. Βέβαια υπάρχει θα υπάρξει κάποια μερική άρση των περιορισμών από τις 15 Μαΐου σε ό,τι αφορά τις μετακινήσεις. Ειδικά για όσους επιστρέφουν από το εξωτερικό δεν θα υπάρξει ο αυτοπεριορισμός των 5 ημερών και αυτό σίγουρα θα τονώσει το τουριστικό ρεύμα. Από ό,τι βλέπω είναι συγκρατημένη, δηλαδή είναι αρκετά αισιόδοξη ότι θα υπάρξει αύξηση του τουρισμού, αν και πιστεύω ότι στόχος είναι να προσελκύσουν ως επιτοπλίστων ντόπιο, δηλαδή Ιταλούς τουρίστες οι οποίοι θα... Ακριβώς αυτό που είπα και πριν από λίγο, ότι οι Ιταλοί φέτος στοχεύουν στον εσωτερικό τουρισμό. Έχει βοηθήσει βέβαια και η πανδημία πάνω σε αυτό? Κοιτάξτε, σίγουρα η πανδημία έχει βοηθήσει. Σίγουρα υπάρχει κάποια ανησυχία, κάποια άτομα τα οποία προτιμούσαν να πηγαίνουν διακοπές στο εξωτερικό. Ίσως φέτος αποφασίσουν να παραμείνουν στην Ιταλία για λόγους προληπτικούς, να αποφύγουν να επισκεφθούν χώρες αφού η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Αλλά πιστεύω ότι όσοι είναι οι λάτρεις των ξένων προορισμών, αυτοί θα συνεχίσουν να ταξιδεύουν. Δηλαδή πιστεύω ότι οι προορισμοί όπως είναι η Ελλάδα, η Ισπανία. Μάλιστα. Και άλλες βέβαια, αυτοί που αναφορικά αγαπάνε αυτούς τους προορισμούς. Με το Κάπρι, ναι. Το ιταλικό νησί το οποίο χαρακτηρίστηκε COVID-free περιοχή. Ναι, έχει χαρακτηριστεί COVID-free επίσημα χθες προχθές. Έχουν εμβολιαστεί όλοι οι μόνιμοι κάτοικοι. Και βέβαια το νησί, το οποίο βρίσκεται εδώ μπροστά στην Νάπολη, είναι μερικά ναυτικά μίλια. Αυτό το νησί, το οποίο είναι πασίγνωστο ανά το παγκόσμιο, γιατί προσελκύει το λεγόμενο jet set, θα υποδεχθεί φέτος με μεγαλύτερους αριθμούς τους τουρίστες. Μάλιστα. Βέβαια, πρέπει να επισημάνω ότι είναι ένας ακριβώς τουρισμός. Και λόγω και του μεγέθους του νησιού, δεν είναι αυτό το οποίο θα είχε να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο στο συνολικό αριθμό τουρίστων που θα προσελκύσει η Ιταλία. Μάλιστα. Οι Έλληνες της Ιταλίας θα έρθουν το καλοκαίρι στην Ελλάδα, έστω και για μικρό χρονικό διάστημα? Δεν υπάρχει αμφιβολία. Η ελληνική θάλασσα, ο ήλιος, το φαγητό, ο αέρας, αυτά μας λείπουν και σίγουρα... Κανείς από τους Έλληνες που μένουν εδώ, που είναι μόνιμα εγκατεστημένοι, σίγουρα θα πάρουν την απόφαση και ήδη ξέρω αρκετά μέλη τα οποία έχουν ήδη κλείσει για να επιστρέψουν στις πόλεις, στις περιοχές από που κατάγονται. Κατάγονται. Οι εμβολιασμοί πώς πηγαίνουν εκεί στην περιοχή σας? Οι εμβολιασμοί πάνε καλά, τρέχουν σε γοργούς ρυθμούς. Τώρα έχουμε περάσει στις ηλικίες κάτω των μεταξύ 40 και 50. Το θέμα όμως είναι ότι μερικές φορές είχαμε χθες και προχθές έλλειψη εμβολίων και έτσι είχε σταματήσει αυτό το πρόγραμμα, αλλά τώρα έχει ξαναρχίσει σήμερα και μπορώ να πω ότι η περιοχή της Νάπολης και η περιφέρεια της Καμπανίας τρέχει, δηλαδή σε ό,τι αφορά τους εμβολιασμούς και πιστεύω ότι θα έχουμε ένα πολύ ψηλό ποσοστό κατοίκων της περιοχής, οι οποίοι θα έχουν εμβολιαστεί πριν το Μάλιστα.
Κύριε Κυπριανού, να σας ευχαριστήσω πολύ. Να κλείσουμε με ένα πλάνο, να γυρίσετε λίγο το κινητό, να δούμε ένα πλάνο εκεί από το λιμάνι, την περιοχή που βρίσκεστε. Ναι, δεν ξέρω αν βλέπετε. Βέβαια. Αυτό είναι το παραλλακτικό μέτωπο της Νάπολης. Δεν ξέρω αν βλέπετε και το κάστρο πίσω, κάποιο σημείο. Ναι, κάπου εκεί πίσω από τους... Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν η πρώτη αποικία των Ελλήνων στην Νάπολη. Μάλιστα. Εκεί να σας ευχαριστήσω πολύ και να σας καλησπερίσω. Να είστε καλά. Επίσης και εσείς. Να είστε καλά.